Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου σήμερα και πάμε να δούμε σε τίτλους τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας. Η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τάχθηκε υπέρ της παραμονής της στο κέντρο της πόλης. Τα μηνύματα που έστειλε κατά την περιήγησή του στα περίπτερα. Δυναμικό παρόν των επιμελητηρίων στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συμμετοχή 42 επιμελητηρίων και πάνω από 300 επιχειρήσεις. Κίνδυνος επιστροφή στην τηλεκπαίδευση. Τι προκύπτει αυτοχώρησμα επιτροπής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πρόταση για ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου. Ως ήθιστε, ο εκάστοτε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέπτεται τη Διεθνή Έκθεση το τελευταίο Σαββατοκύριακο λειτουργίας της. Έτσι λοιπόν, η παράδοση και το πρωτόκολλο τηρήθηκαν και φέτος κατά γράμμα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξη Τσίπρα, να βρίσκεται σήμερα στη συμπρωτεύουσα και να ξεναγείται στα περίπτερα της 85ης ΔΕΘ. Από τις 8 το βράδυ, βρίσκεται σε εξέλιξη η καθιερωμένη ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στους παραγωγικούς φορείς στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα λέει αυτή την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά να δυστυχούν οι άνθρωποι. Γιατί τα μεγέθη της ανάκαμψης σε καμία περίπτωση δεν ακουμπούν την τσέπη της συντριπτικής πλειοψηφίας των μικρομεσαίων, των αυτοαπασχολούμενων και των μισθωτών. Που έχουν δει την αγοραστική τους δύναμη να μειώνεται ραγδαία από αυτό το πρωτοφανές κύμα ακρίβειας. Και εκτός από τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που δεν επιθυμεί να παρέμβει στο ράλι της κερδοσκοπίας, προσδοκώντας μια υποτιθέμενη αυτορύθμιση της αγοράς που δεν έρχεται ποτέ, θα έλεγα ότι υπάρχουν και δομικές αιτίες που επιτείνουν την ασύμμετρη και μη συμπεριληπτική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Και μία από αυτές τις δομικές αιτίες είναι αυτό το τεράστιο και διαρκώς διευρυνόμενο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου. Το γεγονός δηλαδή ότι ως χώρα εισάγουμε όλο ένα και περισσότερα προϊόντα και αγαθά σε σύγκριση με όσα εξάγουμε. Γι' αυτό και δεν μπορεί να υπάρξει νέα αρχή πραγματικά αν δεν τονώσουμε την εγχώρια παραγωγή. Αν δεν αλλάξουμε το παραγωγικό μας μοντέλο στοχεύοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του παραγωγικού δυναμικού της χώρας στον παραγόμενο πλούτο. Βασική προϋπόθεση όμως για να συμβεί αυτό είναι να ξεφύγουμε από αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο ενός, επιτρέψτε μου την έκφραση, ολιγαρχικού καπιταλισμού που έχει επιβάλει στη χώρα μας ο κ. Μητσοτάκης. Και δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτό που έλεγα πριν για το για ποιους κυβερνά από το σχέδιο της κυβέρνησης για την κατεύθυνση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Την κατεύθυνση των πόρων σε λίγους επιχειρηματικούς ομίλους, χωρίς καμία μέριμνα, ώστε τα έργα να έχουν εγχώρια προστιθέμενη αξία. Είναι επομένως αναγκαίο, πρώτα απ' όλα, να σχεδιαστεί η κατεύθυνση των πόρων του Ταμείου εκ νέου, να ανασχεδιαστεί, ώστε να ενισχύσουμε την εγχώρια παραγωγή και να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή της κοινωνίας. Γι' αυτό και συνδέουμε στο πρόγραμμά μας την πράσινη μετάβαση με την ελληνική παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Δίνουμε προτεραιότητα στην αποκέντρωση της παραγωγής, την τοπικότητα και φυσικά σε συμμετοχικές μορφές, στις επενδύσεις και τη διαχείριση, όπως οι ενεργειακές κοινότητες. Κεντρικός μας στόχος, και τον έχουμε διατυπώσει, είναι το 50% των νέων αδειών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ΑΠΕ, και εξοικονόμησης ενέργειας, να προέρχεται αποκλειστικά από νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το 50%. Γι' αυτό και έχουμε δέσμευση να κατανείμουμε το 50% των αδειών ΑΠΕ στις ενεργειακές κοινότητες. Σε αυτοκατανάλωση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και σε αγρότες. Και κεντρικό ρόλο σε αυτό το σχεδιασμό τόνωσης εγχώριας παραγωγής
και μεγαλύτερη συμμετοχή των παραγωγικών δυνάμεων σε κάθε οικονομία έχουν οι τράπεζες. Ως γνωστόν όμως στη χώρα μας δεν δανείζουν. Τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων, τη συντριπτική πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έχουν ήδη δυστυχώς μεταβιβάσει τα δάνεια των περισσότερων επιχειρήσεων σε funds που εκποιούν με σημαντικό περιθώριο κέρδους της περιουσίας των υπερχρεωμένων ελληνικών επιχειρήσεων, συνήθως σε ξένους επενδυτές. Έτσι, εκτός των άλλων, οδηγούμαστε και σε μια διαδικασία βίαιου αφελληνισμού σημαντικών πηγών πλούτου στη χώρα μας. Και αυτό συμβαίνει σήμερα σχεδόν σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής και οικονομικής ζωής. Προχωρούμε λοιπόν άμεσα σε παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Με την αναδιάταξη του τραπεζικού τομέα και την επαναφορά του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο φυσικό του ρόλο, δηλαδή σε αυτόν του βασικού χρηματοδότη της οικονομίας. Αξιοποιούμε τις μετοχές του δημοσίου και ανακτούμε μία τουλάχιστον συστημική τράπεζα σε δημόσιο management. Αναβαθμίζουμε το ρόλο της αναπτυξιακής τράπεζας. Η αναπτυξιακή τράπεζα θα μπορεί πλέον αφενός να αγοράζει μέσω της έκδοσης εγγυημένων ομολόγων μέρος των χρεών των βιώσιμων επιχειρήσεων, ώστε να τις διασώζει και αφετέρου θα τις κατευθύνει σε περισσότερο παραγωγική λειτουργία, εξασφαλίζοντάς τους επιπλέον ρευστότητα. Ενώ για τα χρέη των επιχειρήσεων και των οικοκυριών έχουμε ήδη έτοιμες τις πρώτες παρεμβάσεις. Κυρίες και κύριοι, πήραμε μία μικρή γεύση από τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα στο Βελίδιο. Τώρα θα παρακολουθήσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ του Νίκου Αβουκάτου με την πρωινή επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην 85η ΔΕΘ και την ξενάγησή του στους χώρους της έκθεσης. Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρας λίγο μετά τις 10 το πρωί έφτασε στο κτίριο της διοίκησης της ΔΕΘ και ΛΕΞΠΟ. Αμέσως μετά έγινε καθιερωμένη συνάντησή του με τα μέλη της διοίκησης εταιρείας. Ο κύριος Τσίπρας κατά την καθιερωμένη συνάντησή του με τη διοίκηση της ΔΕΘ και ΛΕΞΠΟ είπε ότι είναι σημαντικό και ελπιδοφόρο ότι γίνεται η έκθεση φέτος, ωστόσο όπως ανέφερε οι συνθήκες στην οικονομία είναι εξαιρετικά δύσκολες με την πανδημία να δημιουργεί κλίμα ανασφάλειας στην κοινωνία. Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι τα δύο τελευταία χρόνια έχει αφήσει πίσω τη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Τσίπρας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αναφέροντας ότι σημαντικά έργα για την πόλη έχουν μείνει πίσω. Για την ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ έκανε σαφή τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και υπογράμμισε: «Χαίρομαι που ακούω ότι η ανάπλαση της ΔΕΘ προχωρά». Ο πρόεδρος της ΔΕΘ και ΛΕΞΠΟ Τάσο Τζίκας ενημέρωσε τον κύριο Τσίπρα για τα χαρακτηριστικά της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και τόνισε πως ελήφθη η απόφαση να πραγματοποιηθεί αυτή μέσα στις δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας για να σημάνει την επανεκκίνηση. Λίγο πριν τις 11 ξεκίνησε η περιήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στα περίπτερα της έκθεσης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΔΕΘ και ΛΕΞΠΟ, τους βουλευτές και στελέχη του κόμματός του. Στο περίπτερο του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου της Θεσσαλονίκης, στον κύριο Τσίπρα έδωσαν δώρο μια τσάντα με έντυπο υλικό. Μεγάλη ευχή είναι αυτή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε για το περίπτερο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, όπου συνομίλησε με τους υπεύθυνους, οι οποίοι του έδειξαν μετάλλια παραολυμπιονικών και φωτογραφήθηκε μαζί τους. Περήφανη για τη μεγάλη φωτογραφία. Στο στάντ της ΕΙΑΘ ενημερώθηκε για τον αγωγό της Αραβισού. Είναι μια πρωτοποριακή μελέτη η οποία και εφαρμογή του έργου, η οποία χρησιμοποιεί σύνδετα ειδικά για την ενίσχυση εσωτερικά, με τον αγωγό γεμάτο πλήρως με νερό. Από τη μια μισή ώρα που διήρκησε η περιήγησή του, τον περισσότερο χρόνο τον αφιέρωσε στο περίπτερο 14, όπου φιλοξενούνται τα πανεπιστήμια. Στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου τον υποδέχτηκε ο πρίτανης Νίκος Παπαϊωάννου και στο διάλογο που είχαν ο κύριο Τσίπρας του είπε ότι έχει μια ιδιαίτερη αγάπη για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά την ερευνητική δραστηριότητά του. Στη συνέχεια μίλησε με μέλη της ομάδας αεροναυτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, όπως και με φοιτητές μέλη ομάδων που έχουν κατασκευάσει βενζινοκίνητα και ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα αγώνων. Στο στάντ της SEM του έδωσαν λεύκομα με δημοσίευμα από σημαντικά γεγονότα, ενώ στο περίπτερο του ΟΑΕΔ, σε σύντομη συνομιλία που είχε με εκπροσώπους του, εξέφρασε την επιθυμία να στηριχθεί ο οργανισμός σε περίοδο μεγάλης ανεργίας.
Σημειώνεται ότι κατά την επίσκεψή του στο στάν του Ερυθρού Σταυρού, ο Αλέξη Τσίπρας ευχαρίστησε τους εθελοντές για την πολύτιμη προσφορά τους και μάλιστα έγραψε το μήνυμά του στο βιβλίο του Ερυθρού Σταυρού. Ο κύριο Τσίπρας επισκέφθηκε και το στάν του ΣΕΒΕ, όπου τον υποδέχτηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγιών Βορείου Ελλάδος Γιώργος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος τον ενημέρωσε για τη διαδικασία κατοχύρωσης του σήματος για τα εμπορικά προϊόντα της Μακεδονίας. Ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγου Σαρακατσανέων Γιώργος Μουτσιάνας κάλεσε τον κύριο Τσίπρα να μπει στο παραδοσιακό σαρακατσάνικο κονάκι που έχει στηθεί στο στάν, καλώντας παράλληλα τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο επόμενο αντάμωμα. Ο κύριος Τσίπρας έκλεισε την περιοδία του στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, επισκεπτόμενος στο περίπτερο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Στο περίπτερο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων τον υποδέχθηκαν ο πρόεδρός της Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕΕ Γιώργος Καβαθάς, οι οποίοι τον ξενάγησαν και σε περίπτερα θερμοκοιτίδων νεοφυών επιχειρήσεων. Κατά τη βόλτα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ένας μικρομέτοχος του ΑΣΤ του εξέφρασε τα παράπονά του λέγοντας ότι η δική του κυβέρνηση καθώς και η Νέα Δημοκρατία τους πήραν τις περιουσίες. Η περιουσία, τα λεωφορεία του ΑΣΤ. Να είσαστε καλά, αλλά να μας δικαιώσετε. Αύριο το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Η επιμελητηριακή κοινότητα έδωσε ισχυρό παρόν στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θεωρώντας ότι αποτελεί ένα δυναμικό εφαλτήριο για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων για την έξοδο από την πανδημική κρίση. Με δεδομένο ότι φέτος, τιμόμενη χώρα είναι η Ελλάδα, τα ελληνικά επιμελητήρια κατέθεσαν το δικό τους σχέδιο επιστροφής στην ανάπτυξη με προτάσεις που θα δώσουν όθηση στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την τεχνολογία και την εξωστρέφεια. Δυναμική ήταν η παρουσία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η φετινή ΔΕΘ μετά από απουσία ενός έτους εξαιτίας της πανδημίας έδωσε σημαντική βαρύτητα στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και δι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν και τη ραχοκουκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Είναι πολύ σημαντικό καταρχήν ότι η έκθεση λειτουργεί. Είχαμε ένα χρόνο στον οποίο δεν κατάφερε να ανοίξει. Το πρώτο βήμα έγινε, όπως λέμε. Ασφαλώς και δεν έχει την κίνηση των προηγούμενων ετών, αλλά νομίζω για άλλη μια φορά πέδειξαν τα επιμελητήρια της χώρας ότι είναι το κέντρο της επιχειρηματικότητας. Σας θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή το 40% των επιχειρήσεων που εκτίθεται είναι μέσω των επιμελητηρίων όλης της χώρας και είμαστε πολύ περήφανοι που συμβάλαμε στο ότι η έκθεση να ξαναπάρει τον δρόμο που όλοι ζητάμε στο μέλλον. Προσπαθήσαμε να έχουμε μια συμμετοχή πιο ιδιαίτερη φέτος, να βοηθήσουμε και τις επιχειρήσεις ακόμη. Συμμετέχουμε με 250 περίπου τετραγωνικά μέτρα περίπτερο στην έκθεση. Φιλοξενούμε 20 περίπου επιχειρήσεις του νομού Ημαθίας. Δυστυχώς με τα μέτρα που υπάρχουν ο κόσμος φέτος είναι λιγότερος. Αλλά τουλάχιστον δίνεται το καλύτερο παράδειγμα για την επανεκκίνηση των εκθέσεων των ανοιχτών. Το κοινό από ό,τι βλέπω είναι αρκετά ευχαριστημένο, τουλάχιστον από τον κόσμο που έχει έρθει. Έχουμε προβάλει τα προϊόντα μας, έχουμε κάνει την παρουσίασή μας. Σαν επιμελητήριο μας έχει δώσει πολύ ωραία θέση. Είναι από τα περίπτερα που έχουν κινηθεί περισσότερο, τα περίπτερα δηλαδή των επιμελητηρίων. Έχουμε κάνει νέες σχέσεις, νέες γνωριμίες, ξεκινάνε και αναπτύσσονται νέες συνεργασίες. Θέλουμε να κρατάμε σταθερά τη ΔΕΘ, να είμαστε κάθε χρόνο εδώ, να την αναπτύσσουμε κι άλλο, να πηγαίνει μπροστά. Έτσι, μεγάλο γεγονός για την πόλη μας και για τη Θεσσαλονίκη. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος αναπτύσσεται με τις επιχειρήσεις μέλη της στα περίπτερα 2 και 3, ενώ τα επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, αποφάσισαν να επιδοτήσουν τη συμμετοχή των μελών τους, προχωρώντας σε μια κίνηση πολύ σημαντική με δεδομένες τις δυσκολίες περιόδου. Τη στήριξη του ελληνικού επιχειρήν ζήτησαν τα επιμελητήρια από τους πολιτικούς αρχηγούς. Τρία βασικότερα θέματα που απασχολούν την πραγματική οικονομία και έχουν να κάνουν με την έλλειψη ρευστότητος από το τραπεζικό σύστημα, συστημικό κομμάτι του τραπεζικού συστήματος. Μόνο το 15% των επιχειρήσεων έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις τράπεζες. Το δεύτερο είναι το θέμα του κουρέματος του ιδιωτικού χρέους που γεννήθηκε μέσα στην πανδημία για να μπορεί να είναι διαχειρίσιμο από τις επιχειρήσεις. Και το τρίτο είναι τα μέτρα που χρειάζεται η οικονομία
στο πλαίσιο των διεθνών ανατιμήσεων που έχουν χτυπήσει και την εγχώρια αγορά και ανεβάζουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων αλλά και των ελληνικών οικοκυριών. Τα μεγάλα θέματα μας παραμένουν ανοιχτά. Ευελπιστούμε ότι στο επόμενο διάστημα τόσο το ιδιωτικό χρέος όσο και το θέμα των τραπεζών που σήμερα δεν δανείζουν στους μικρομεσαίους και είναι ένα μεγάλο θέμα που χαιρόμαστε που αναγνώρισε και ο Πρωθυπουργός, όσο και το θέμα της ακρίβειας που έχουμε τις επόμενες μέρες, είναι τα θέματα που κυρίως απασχολούν τις επιχειρήσεις. Αυτό που ζητάμε εμείς είναι να παραμείνουν ανοιχτές όλες οι επιχειρήσεις της χώρας μας και να δώσουμε τη μάχη για την πρόοδο και την ευημερία. Και ξέρουμε ότι ο μοναδικός μοχλός είναι το επιχειρήν, που είναι αυτό που μπορεί να δώσει πλούτο και θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, παρά την βελτίωση του οικονομικού δείκτη κατά 26 μονάδες, έντονο προβληματισμό προκαλεί ότι 4 στις 10 επιχειρήσεις εκφράζουν το φόβο πτώχευσης. Νομίζω ότι η κυβέρνηση, βλέποντας και την εξέλιξη του φαινομένου της πανδημίας, θα πρέπει να επανέλθει σε μέτρα στήριξης κλάδων της οικονομίας, εκείνων που πλήττονται από την πανδημία. Βεβαίως ο κίνδυνος που υπάρχει για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι εμφανής. Από την τελευταία έκθεση του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ προκύπτει ότι 4 στις 10 επιχειρήσεις βρίσκονται μπροστά στο φάσμα της πτώχευσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συμμετέχουν 42 επιμελητήρια και περισσότερες από 300 επιχειρήσεις, δείγμα της δυναμικής της έκθεσης και του σημαίνοντα ρόλου που έχει στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Οι πιο αξιόπιστοι και αδιαμφισβήτητοι μάρτυρες των επιπτώσεων της COVID-19, οι γιατροίς της Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, είναι οι πρωταγωνιστές στη φετινή καμπάνια του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Εμβολιάζω». Οι επικεφαλείς των μονάδων εντατικής θεραπείας περιγράφουν στην κάμερα του «Εμβολιάζω» και του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης όσα πρωτόγνωρα έζησαν και έμειναν ανεξίτηλα στις ψυχές τους. Ο ιός SARS-CoV-2 είναι ένας ιός πολύ μεταδοτικός, πολύ λοιμογόνος, που επίσης έχει τη δυνατότητα μεταλλαγών. Στο δεύτερο κύμα χτυπήθηκε πάρα πολύ άσχημα η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά θρηνήσαμε και χάσαμε νέους ανθρώπους. Η ζωή είναι πολύτιμη για οποιαδήποτε ηλικία. Αλλά όταν χάνεται νέος άνθρωπος, μετά από όλο αυτόν τον αγώνα που δίνουμε για όλους, η ψυχική καταπώνηση είναι πολύ μεγάλη, η θλίψη είναι πολύ βαθιά. Δύσκολα επανέρχεται το θυμικό μας. Ο εμβολιασμός είναι δυστυχώς αυτή τη στιγμή η μοναδική μας λύση να καταπολεμήσουμε αυτόν τον ιό. Δεν έχουμε ούτε φάρμακα ούτε κάποιο άλλο τρόπο να τον καταπολεμήσουμε. Δυστυχώς τα ποσοστά θνητότητας είναι πάρα πολύ ψηλά. Αγγίζουν πάνω από 60-70% παγκόσμια. Και αυτό είναι λυπηρό, διότι δεν αφορούν, όπως αρχικά πιστεύαμε, ευπαθείς ομάδες ή ασθενείς με άλλα προβλήματα υγείας. Δυστυχώς αφορά και νέους ανθρώπους, αφορά και ανθρώπους χωρίς άλλα προβλήματα υγείας. Στους 500 ασθενείς που έχουμε νοσηλεύσει μέχρι τώρα, στο τελευταίο δίμηνο υπήρχαν μόνο 2 εμβολιασμένοι, η οποία δεν είχε περάσει ούτε το χρονικό διάστημα από τον εμβολιασμό τους της ασφάλειας των 2-3 εβδομάδων. Και οι ασθενείς είχαν βαρύτατα υποκείμενα νοσήματα. Δουλεύω στη μονάδα εντατικής θεραπείας σχεδόν 30-35 χρόνια. Ποτέ δεν έχω ξαναδεί μια πάθηση τέτοια, λοιμώδη, μεταδοτική, που να προκαλεί τόσο μεγάλη ζημιά στους ανθρώπους. Η μονάδα μου είναι γεμάτη από συμπολίτες μου με βαριά νόσο από κορονοϊό, που δυστυχώς δεν έχουν εμβολιαστεί. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί σαν ανθρωπότητα που τόσο γρήγορα βγήκε ένα εμβόλιο το οποίο προστατεύει κατά 98 περίπου τα 100 και 95-98% από την θανατηφόρο επιπλοκή. Αυτό δηλαδή που ενδιαφέρει όλους. Το ποσοστό των αυτών των εμβολίαστων που χρειάζονται να νοσηλευτούν σε μονάδα εντατικής θεραπείας, τουλάχιστον δεκαπλάσιο από τους ασθενείς που έχουν εμβολιαστεί. Στη δικιά μας μονάδα, από τα 250 περίπου περιστατικά, μόνο ένα ήταν εμβολιασμένο, το οποίο όμως ήταν σε φοβερή καταστολή λόγω πολύ μεγάλης χημειοθεραπείας λόγω καρκίνου. Το οποίο πήγε και πάρα πολύ καλά. Και φυσικά οι ηλικίες έχουν κατέβει, δεν έχουμε πλέον τις ηλικίες που είχαμε στο δεύτερο κύμα που ήταν άνω των 80 ή περισσότεροι ασθενείς μας. Τώρα μιλάμε για ασθενείς από 25 μέχρι 50 ετών, το οποίο είναι και το μεγαλύτερη πλειονότητα των ασθενών που νοσηλεύονται σήμερα στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
να ληφθούν επιπλέον μέτρα ώστε τα πανεπιστήμια να λειτουργήσουν με ασφάλεια, καθώς διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος επιστροφής στην τηλεκπαίδευση, επισημαίνεται στο πόρισμα της Επιτροπής, την οποία όρισε η Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ουσιαστικά μέτρα για την πρόληψη της μετάδοσης του κορονοϊού, αλλιώς επιστροφή στην εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω τηλεκπαίδευσης. Είναι ένα σενάριο το οποίο απεύχονται όλοι στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, η επιτροπή την οποία όρισε η Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επισημαίνει στο πόρισμά της ότι οι δρομολογούμενοι διαζώσεις επαναλειτουργία του Πανεπιστημίου με διαγνωστικούς ελέγχους μόνο για τα ανεμβολία στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας με ίδια δαπάνη, χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο πρόληψης της μετάδοσης του ιού, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Θα οδηγήσει αργά ή γρήγορα σε έξαρση της επιδημίας στην Πανεπιστημιούπολη και αναπόδραστα στην επιστροφή στην τηλεεκπαίδευση, με όποιες αυτές επιπτώσεις έχει η τηλεεκπαίδευση στην ποιότητα και αξιοπιστία των σπουδών που παρέχουν. Ως γνωστόν, με βάση τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, διαζώσεις συμμετοχή στις λειτουργίες των ΑΕΗ θα έχουν όσα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας έχουν πιστοποιητικά εμβολιασμού ή πρόσφατης νόσησης ή προσκομίζουν πιστοποιητικού αρνητικού rapid ή μοριακού τεστ μία φορά την εβδομάδα, το οποίο θα διενεργούν με δική τους δαπάνη. Ο ΕΣΔΕΠ θεωρεί πως τα μέτρα αυτά είναι ανεπαρκή, καθώς αφήνουν εκτός επιδημιολογικής επιτήρησης την πλειονότητα των καθηγητών, των φοιτητών και του διοικητικού προσωπικού, παρότι, όπως σημειώνεται στο πόρισμα, η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ προσβάλλει και τους εμβολιασμένους, έστω και ηπιότερα, καθιστώντας τους φορείς μετάδοσης του κορονοϊού. Ουσιαστικά μέτρα για την επιτάχυνση της εμβολιαστικής κάλυψης του φοιτητικού πληθυσμού, να διευκολύνουμε δηλαδή τη ζήτηση των εμβολίων, να φέρουμε το εμβόλιο ακόμη πιο κοντά στην πανεπιστημιακή κοινότητα μέσω της δημιουργίας, για παράδειγμα, ενός εμβολιαστικού κέντρου εντός του κάμπους του Πανεπιστημίου και στοχευμένες καμπάνιες στους φοιτητές. Αυτό είναι το πρώτο. Η Επιτροπή της ΕΣΔΕΠ, της οποίας συντονιστής είναι ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής Ηλίας Κονδύλης, προτείνει μια σειρά από επιπλέον επίγουσες ενέργειες, όπως η φυσική και σωματική αποστασιοποίηση εντός του κάμπους. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, διαγνωστικούς ελέγχους στο σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας ανεξαρτήτως αν είναι εμβολιασμένοι ή όχι, σε όλους δηλαδή τους ασυμπτωματικούς ανεμβολίας τους στην Πανεπιστημιούπολη, διαγνωστικά τεστ στους συμπτωματικούς μέσα στο Πανεπιστήμιο και εξαντλητική ακτινολάτηση των επαφών. Παράλληλα, τίθεται θέμα αύξησης των δρομολογίων των λεωφορείων του ΑΣΤ από και προς την Πανεπιστημιούπολη, αλλά και εκπόνηση σχεδίου πρόληψης της διάδοσης του κορονοϊού στις φοιτητικές εστίες, την Πανεπιστημιακή Λέσχη και το Γυμναστήριο. Και μία σειρά από μέτρα, όπως η αύξηση των δρομολογίων από και προς την Πανεπιστημιακή κοινότητα, μέτρα δηλαδή τα οποία συνδυαστικά με τους εμβολιασμούς μπορούν σε βάθος χρόνου να διατηρήσουν τα επίπεδα διασποράς της επιδημίας μέσα στην Πανεπιστημία, πολύ σε χαμηλά επίπεδα. Οι υπεύθυνοι της πανεπιστημιακής κοινότητας πιστεύουν ότι μόνο αν τηρηθούν ευλαβικά όλα τα μέτρα που προτείνουν για την ομαλή όσο και ασφαλή λειτουργία των πανεπιστημίων, οι φοιτητές και οι καθηγητές τους θα έχουν τη δυνατότητα διαζώσης διδασκαλία, ενώ σε διαφορετική περίπτωση οι πιθανότητες για τηλεκπαίδευση αυξάνονται δραματικά. Άνω του 90% είναι το ποσοστό των εμβολιασμένων εκπαιδευτικών στα φροντιστήρια της Θεσσαλονίκης. Αυστηρή είναι η τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων, ενώ άνοδος παρατηρείται στις εγγραφές των μαθητών. Με ποσοστό άνω του 90% των εμβολιασμένων εργαζομένων έχουν ανοίξει τα φροντιστήρια μέσα εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη. Η εικόνα που έχουμε από τα φροντιστήρια της πόλης, εγώ μιλώ δηλαδή και για το δικό μου φροντιστήριο, τα φροντιστήρια ανατομικό, είναι ότι το 99% των εκπαιδευτικών και του προσωπικού, του διοικητικού των φροντιστήριων είναι εμβολιασμένοι. Ελάχιστοι συνάδελφοι καθηγητές δεν έχουν εμβολιαστεί και κυρίως για λόγους αγωγής, παράλληλες που κάνουν θεραπείων κλπ. Δηλαδή είναι θέματα τα οποία είναι θέματα υγείας και παρακολουθούν οι γιατροί, δηλαδή τους έχουν δώσει οδηγία να μεταθέσουν την πορεία του εμβολιασμού. Εκείνοι βέβαια κάνουν δύο φορές την εβδομάδα, όπως λέει και όπως είναι και οδηγίες από την πλευρά του ΕΟΔΗ, κάνουν δύο φορές την εβδομάδα rapid test, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα είναι φορείς του κορονοϊού μέσα στους χώρους των εκπαιδευτηρίων. Τα φροντιστήρια της πόλης είναι ανοιχτά από τις 23 Αυγούστου. Τηρώντας αυστηρά τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αποφυγή μετάδοση του κορονοϊού. Εμείς στηρούμε στα φροντιστήριά μας όλα τα μέτρα ασφαλείας, δηλαδή μάσκες, επιμένουμε πολύ στη σωστή χρήση της μάσκας, αντισηπτικά, οι αίθουσες καθαρίζονται όταν μπαίνει το επόμενο τμήμα, έτσι ώστε να μην υπάρχει θέμα με τη μετάδοση του ιού. Προσπαθούμε τέλος πάντων να κάνουμε.
ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι φέτος τα μαθήματα θα γίνουν στις αίθουσες διδασκαλίας των χωριστήριων και όχι εξ αποστάσεως. Που κατά ψέματα αυτό είναι μια μεγάλη δημιουργία δυσκολίες και στα παιδιά αλλά και σε εμάς στην επαφή με τα παιδιά και στην εικόνα δηλαδή που. Αισιόδοξοι για τη φετινή χρονιά δηλώνουν οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων. Σύμφωνα με τον κύριο Τεμεκενίδη, παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον σε εγγραφές. Είναι μια χρονιά στην οποία εγώ αισθάνομαι ότι οι μαθητές και οι οικογένειες προσδοκούν να έχουμε μια κανονικότητα, γιατί και τα παιδιά έχουν μείνει πίσω σε γνώσεις, σε προσπάθεια, σε δημιουργικότητα. Γι' αυτό και υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον των μαθητών και των οικογενειών τους για να έρθουν στα φροντιστήρια της πόλης. Θεωρώ ότι ήταν μια χρονιά. Εμείς αισιοδοξούμε ότι η χρονιά θα πάει καλά. Ως εναλλακτικές λύσεις είναι η τηλεκπαίδευση και η μεικτή διδασκαλία. Και από τη δικιά μας την πλευρά θα έχουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τα παιδιά από όποιες και αν είναι οι συνθήκες εκπαίδευσης. Αυτό το έχουμε αποδείξει και την περσινή χρονιά, αλλά και την προηγούμενη και πρώτη καραντίνα που μας βρήκε κιόλας όχι και τόσο προετοιμασμένος, αλλά παρόλα αυτά. Είχαμε αντανακλαστικά γρήγορα για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα παιδιά. Το μήνυμα που στέλνουν οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων για τη νέα σχολική χρονιά. Να είμαστε αισιόδοξοι, να δουλεύουμε, να αγαπάμε τη γνώση, να είμαστε φιλομαθείς και όλα και οι όποιες δυσκολίες να έχουμε μάθει να τις υπερβαίνουμε και να τις κάνουμε τελικά δύναμη λόγω της εμπειρίας που έχουμε. Να υπενθυμίσουμε ότι τα μέτρα που ισχύουν σε σχολεία και φροντιστήρια. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2021-2022 και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ειδικών ανακοινώνει. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα προσέρχονται στις σχολικές μονάδες ως εξής. Οι μαθητές με επιστοποιητικό εμβολιασμού για τους μαθητές 12 ετών και άνω. Η βεβαίωση παρελθούσας νόσησης τελευταίου εξαμήνου ή δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού self-test, το οποίο θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή, έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο. Η εκπαιδευτική με επιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης από κορονοϊό τελευταίου εξαμήνου ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ, το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιείται επίσης δύο φορές την εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή, με ευθύνη και κόστος του εργαζομένου. Το ζήτημα της ορθής διαχείρισης των υδάτινων πόρων με τη δημιουργία νέων αρδευτικών δικτύων χαμηλής κατανάλωσης, αλλά και την ίδρυση μιας πρότυπης αγροτικής σχολής, έθεσε ο Δήμαρχος Χαλκιδόνας, Σταύρος Αναγνωστόπουλος, στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργο Στήλιο, κατά τη συνάντησή τους στο Δημαρχείο. Το Δήμο Χαλκιδόνος επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γεώργιος Στήλιος, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Σταύρο Αναγνωστόπουλο και συμμετείχε σε σύσκεψη με εκπροσώπους αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων και παραγωγικούς φορείς του Δήμου. Ο κ. Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκε στις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος, κυρίως σε θέματα υποδομών, και ζήτησε από τον κ. Στήλιο τη συνδρομή του Υπουργείου για την επίλυσή τους. Ο κ. Αναγνωστόπουλος έδεσε επίσης στον Υπουργό το θέμα της επέκτασης του αρδευτικού δικτύου της Νέας Μεσημβρίας. Πρόκειται για ένα έργο πολύ σημαντικό για την περιοχή, καθώς αφορά στην άρδευση 4.500 στρεμμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Μεσημβρίας και της Αγχιάλου. Όπως και εσείς και όλοι, ας πούμε, κατεξοχήν αναφερόμαστε στην καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων, θα πρέπει αυτούς τους υδάτινους πόρους που έχουμε, οι οποίοι μάλιστα καταλήγουν ανεκμετάλλευτοι και αξιμοποίητοι στη θάλασσα, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τους αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Επέκταση του αρδευτικού δικτύου της Νέας Μεσημβρίας, ένα έργο που έχει δημοπρατηθεί από το Υπουργείο εδώ και ένα χρόνο, αλλά υπάρχει μια καθυστέρηση στην υπογραφή της συμβασιοποίησή του. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό για την περιοχή μας, είναι ένα έργο που αφορά περίπου την άρδευση 4.500 στρεμμάτων, που θα αλλάξει όλη την διαδικασία της αμπελοκαλλιέργειας κυρίως σε μια περιοχή Μεσημβρίας Αχιάλου που υπάρχει πολύ δυναμική καλλιέργεια αμπελιού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, ο Δήμαρχος Χαλκιδόνος πρότεινε την ίδρυση αγροτικής σχολής στο Δήμο. Που είναι η ίδρυση αγροτικής σχολής των επιπέδων των αγροτικών σχολών που έχει ο ΕΛΓΟ στην περιοχή στο Δήμο μας. Εμείς ως Δήμος μπορούμε να διαθέσουμε και εγκαταστάσεις και χώρο στο να δημιουργήσουμε μία πρότυπη αγροτική σχολή που θα είναι βέβαια υπερτοπική σημασία, δεν θα αφορά μόνο το Δήμο Χαλκιδόνος και θα μπορέσει να εκπαιδεύσει τους νέους ανθρώπους στη διαδικασία των αγροτοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
Από την πλευρά του Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργιος Στήλιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος για την παρουσία του στο Δήμο Χαλκιδόνος, τονίζοντας και τους δεσμούς φιλίας που το συνδέουν με τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Ο κύριος Στήλιος άκουσε με αρκετό ενδιαφέρον τα αιτήματα και τις προτάσεις του Δημάρχου, δίνοντας τη διαβεβαίωση ότι θα εργαστεί για το καλύτερο και την υλοποίησή τους. Στη συνάντηση ήταν παρόντες επίσης οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης και Διονύσης Σταμενίτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Σωτήρης Μπάτος, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι των ΤΟΕΒ της περιοχής, καθώς και εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου του Δήμου Χαλκιδόνος. Πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις και το έργο του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού προσφέρεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο στάντ που βρίσκεται στην νότια πύλη της έκθεσης. Ο πρόεδρος του οργανισμού, μιλώντας στην κάμερα του σταθμού μας, τόνισε ότι συνεχίζονται καθημερινά οι προσπάθειες ώστε να παρέχεται η μέγιστη δυνατή βοήθεια στα παιδιά που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Δυναμικό παρόν στην 85η ΔΕΘ δίνει ο οργανισμός Το Χαμόγελο του Παιδιού, εκπρόσωποι του οποίου ενημερώνουν το κοινό για το έργο και τις δράσεις του. Στο στάν του οργανισμού, στην νότια πύλη της ΔΕΘ, βρέθηκε από την πρώτη ημέρα της έκθεσης ο πρόεδρος του οργανισμού, ο οποίος αναφέρθηκε στις δυσκολίες και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο οργανισμός εν μέσω πανδημίας. Παρόλο τις δυσκολίες, παρόλο τα προβλήματα, παρόλο την αύξηση, την τεράστια αύξηση που έχουμε σε προβλήματα παιδιών και μεγαλύτερες ανάγκες που παρουσιάστηκαν πλέον, για να δηλώσουμε ότι θα συνεχίσουμε με όλα τα μέσα και όλες τις δυνάμεις μας να καλύπτουμε όπως πάντα με ποιότητα τις ανάγκες των παιδιών. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο κύριος Γιαννόπουλος, λέγοντας ότι το πρώτο εξάμηνο του έτους καταγράφηκε καθημερινή αναφορά για αυτοκτονίες εφήβων στη γραμμή 1056. Είχαμε σχεδόν κάθε μέρα δήλωση αυτοκτονίας από έφηβους στη γραμμή 1056. Αυτό και μόνο λέει πάρα πολλά. Όταν οι έφηβοι, όταν τα παιδιά έχουν φτάσει σε απόγνωση και δεν αντέχουν άλλο και φτάνουν στο σημείο να δηλώνουν αυτοκτονία, μας ενημερώνει Facebook για κάποια παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο. Συνεργαζόμαστε με το ηλεκτρονικό έγκλημα της αστυνομίας, προκειμένου τη στιγμή που πάει κάποιο παιδί να κάνει κάτι, να το προλάβουμε. Αυτό λοιπόν και τα άλλα, οι άλλες αυξήσεις, ενδοοικογενειακή βία, κακοποιήσεις, προβλήματα υγείας που αυτή τη στιγμή λόγω COVID δεν καλύπτονται στα νοσοκομεία. Όλα αυτά το ΕΚΑΒ που υπηρετούμε μέρα νύχτα που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες τώρα εμείς, θέλουμε λοιπόν να τους εξυπηρετήσουμε, να δώσουμε τις δυνατότητες ότι σώσει ο κόσμος, όχι να εξυπηρετήσουμε αυτό σκοπό στο ΕΚΑΒ, αλλά να εξυπηρετήσουμε μέσω του ΕΚΑΒ που μας καλεί τον κόσμο, τα παιδιά, τις θερμοκοιτίδες, τα παιδιά, τα νεογνά, τα οποία χρειάζονται σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα και έχουν τις ανάγκες, και με αυτά τα στολίδια σε λειτουργία και σε αποτέλεσμα ασθενοφόρα που έχουμε, κινητές μονάδες εντατικής θεραπείας παιδιών και νεογνών, να δώσουμε ένα φιλί ζωή σε ένα παιδί μαζί με το ΕΚΑΒ όμως. Βασικός στόχος του οργανισμού, σύμφωνα με τον κύριο Γιαννόπουλο, παρά τις δυσκολίες, είναι να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Την 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης. Ο κύριος Ζαμπούκης ενημερώθηκε στο στάντ του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Ιθράκης για την καινοτόμο μέθοδο αντιμετώπισης της οστεοαρθρίτιδας από την Διεπιστημονική Ομάδα Φοιτητών iGEM News. Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης με αφορμή την έναρξη της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κατά την περίγησή του, σταμάτησε στο στάντ του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου ενημερώθηκε για τα προγράμματα και τις καινοτομίες των φοιτητών. Συνομίλησε με τους φοιτητές της ιατρικής και αναφέρθηκε στην απόφαση του Δήμου για την οικονομική ενίσχυση του σημαντικού project που αφορά τη θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί επισκεπτόμαστε το παράρτημα, το εκθετήριο που έχει το Δημοκρίτιο Πανεπιστημίο Θράκης. Εδώ είναι τα δικά μας παιδιά από τη σχολή επάνω της Αλεξανδρούπολης, της ιατρικής της σχολής. Ένα πολύ ενδιαφέρον project, το οποίο θα το χρηματοδοτήσουμε ως Δήμος Αλεξανδρούπολης, υποστηρίζοντας προφανώς και την νέα γενιά, την νεότητά τους, αλλά κυρίως την δημιουργικότητα, τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα που έχουν πάνω σε ένα πολύ ενδιαφέρον και πραγματικό πρόβλημα σε σχέση με την οστεοπόρωση. Η θεραπεία που ευελπιστεί να αναπτύξει η iGEM News, όπως ονομάζεται η ομάδα των φοιτητών ερευνητών, η οποία εργάζεται υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση καθηγητών πανεπιστημίου, βασίζεται στην ανίχνευση της φλεγμονής με σκοπό την διακοπή του φαύλου κύκλου, την επαναφορά της ισορροπίας των καταβολικών και αναβολικών μονοπατιών των κυττάρων και άρα την αποτελεσματική θεραπεία της. Δουλεύουμε τώρα πάνω σε μια θεραπεία, μια μοριακή θεραπεία. Γενικότερα η οστεοαρθρίτιδα είναι μια πολύ σημαντική ασθένεια που επηρεάζει περίπου το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού και δεν υπάρχει μια ουσιαστική θεραπεία. Το χειρουργείο που
ουσιαστικά πραγματοποιείται για ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, επειδή συνήθως έχει νάρκωση, προϋποθέτει την νάρκωση. Αυτό το κάνει πολύ δύσκολο λόγω της μεγάλης ηλικίας. Το επόμενο τους βήμα είναι στο ένα ταξίδι παρουσίασης στην Γαλλία τον επόμενο μήνα, αν θυμάμαι είναι καλά. Το Νοέμβριο, το μεθεπόμενο μήνα. Και ευχόμαστε να πάνε πολύ καλά και εκεί, ώστε η έρευνα που έχουν κάνει να αποτελέσει για τη βιομηχανία της φαρμακευτικής ένα έναυσμα, ώστε τα δικά μας παιδιά να έχουν συμμετάσχει στη δημιουργία ενός φαρμάκου, το οποίο θα είναι πραγματικά χρήσιμο και θα δώσει λύσεις. Ο προτινόμενος από τους ερευνητές τρόπος εφαρμογής της μεθόδου αυτής περιλαμβάνει τόσο τη λήψη όσο και την εισαγωγή των κυττάρων από και προς τον ασθενή μέσω ένεσης, ώστε να καθίσταται δυνατή η αποφυγή κάποιας επίπονης χρονοβόρου αλλά και ακριβής επέμβασης. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς είναι να φτιάξουμε μια καινοτόμα θεραπεία, έχοντας βρει πάρα πολλές βιβλιογραφικές αναφορές και χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους. Ουσιαστικά κατασκευάσαμε ένα γενετικό κύκλωμα, θα μπορούσαμε να το πούμε, ένα συγκεκριμένο μόριο, το οποίο όταν θα μπορούμε να το εισάγουμε σε κάποια κύτταρα, θα μπορεί και θα επιλύει τα προβλήματα τα οποία εμφανίζονται μέσα στην άρθρωση όταν τα τοποθετούμε εκεί. Έως τώρα γίνονται υπολογιστικές προσομοιώσεις και η ομάδα εμφανίζεται έτοιμη να ξεκινήσει τα εργαστηριακά πειράματα τα οποία θα αποδείξουν την εγκύτητα της μεθόδου. Με βάση τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ποσοστό 10% έως 18% του πληθυσμού παγκοσμίως και όχι μόνο ηλικιωμένοι υποφέρει από οστεοαρθρίτιδα. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Αλεξανδρούπολης για τη στήριξη και όλους τους υπόλοιπους χορηγούς μας. Θέλω να προσθέσω ότι είναι ένα project πολύ καινοτόμο που πιστεύουμε όλα τα παιδιά σε αυτό. Έχουμε σκοπό να κατακτήσουμε πολλά βραβεία στο διαγωνισμό και εκτός αυτού θα θέλαμε, ας πούμε, να αναδείξουμε πρώτα απ' όλα την Ελλάδα, γιατί είναι ένας παγκόσμιος διαγωνισμός, και να αναδείξουμε και φυσικά την Αλεξανδρούπολη, μιας και οι περισσότεροι φοιτητές είναι από την Αλεξανδρούπολη. Η ομάδα, με την υποστήριξη του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, συμμετέχει στο φετινό διαγωνισμό, προτείνοντας μια καινοτόμο και ανώδυνη θεραπεία της οστεαρθρίτιδας. Το όνομα της ομάδας IGEM Nous προκύπτει από το αρχαιοελληνικό νους, δηλαδή εγκέφαλος, και από το νους που στα γαλλικά μεταφράζεται αυτολεξίως εμείς. Βέβαια, μέσα σε αυτές τις δύο λέξεις κρύβονται πολλά διαφορετικά νοήματα που αντιπροσωπεύουν την ιδεολογία της ομάδας. Όχι απλά εγκέφαλος, αλλά συνείδηση, αντίληψη, σκέψη, καλλιέργεια ιδεών, προσαρμοστικότητα και φυσικά η πολύ απαραίτητη φαντασία. Αντίστοιχα, το γαλλικό εμείς δηλώνει την απαιτούμενη ένωση των ξεχωριστών δυνάμεων του καθένα, ώστε να δημιουργηθεί μια δυνατή ομάδα που διέπεται από συνεργασία και επικοινωνία. Μια ξεχωριστή νότα στην 85η ΔΕΘ έδωσαν οι Σαρακατσάνοι, που φιλοξενούνται στο περίπτερο 16. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσανέων συμπληρώνει 40 χρόνια ζωής, με τη δράση της να είναι πολυπίκυλη. Να σημειωθεί ότι 45 σύλλογοι Σαρακατσάνων βρίσκονται σε όλη την επικράτεια, εκπροσωπώντας περίπου 500.000 Σαρακατσάνους. Όσοι επισκέφτηκαν το περίπτερο 16 έμαθαν πολλά για την ντοπιολαλιά, τις φορεσιές, τα ήθη και τα έθιμα, καθώς και τις συνήθειες αλλά και τον τρόπο ζωής των Σαρακατσάνων στο πέρασμα των χρόνων. 40 ολόκληρα χρόνια ζωής και έντονης κοινωνικής και πολιτιστικής δράσης μετράει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσανέων, η οποία δίνει το παρόν στην 85η ΔΕΘ. Όσοι επισκέφτηκαν το περίπτερο 16 έμαθαν πολλά για τον τρόπο ζωής, τις συνήθειες, τις παραδοσιακές φορεσιές και τη μουσική παράδοση των Σαρακατσάνων, οι οποίοι έδωσαν μια διαφορετική νότα στην έκθεση. Βοήθησε ούτως ώστε να συντονίσει τις δράσεις των συλλόγων, οι Σαρακατσάνοι να μην εξαφανιστούν μετά από την αλλαγή του τρόπου ζωής, να μπουν στη λογική της καθημερινότητας, να κάνουν τα σωματεία τους, να κρατήσουν αρχές και αξίες και έθιμα που είχαν. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σαρακατσανέων έχει υπό τη σκέπη της 45 συλλόγους και εκπροσωπεί τους περίπου 500.000 Σαρακατσάνους που βρίσκονται σε όλη την επικράτεια. Όπως άλλωστε είναι και ο τίτλος της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον. Έτσι και οι Σαρακατσάνοι τονίζουν πως αυτό το τρίπτυχο τους αντιπροσωπεύει πλήρως. Εδώ είναι το παρελθόν, το βλέπουμε όλοι, είναι το παρόν και το μέλλον, αυτό που σχεδιάζουμε. Γιατί για να έχουμε την Ελλάδα μας δυνατή, πρέπει όλες οι πληθυσμιακές ομάδες και οι Σαρακατσάνοι να δώσουν τα δικές τους αρχές και αξίες, ούτως ώστε όλοι να βγούμε πιο δυνατοί από την κρίση και να κάνουμε όλοι μαζί μετά το μνημόνιο την Ελλάδα που οραματιζόμαστε και θέλουμε. Η σχολή ΤΕΦΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια μια συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσανέων, θέλοντας να δημιουργηθεί ένα πολύ καλό υλικό που θα αποτελέσει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Μην ξεχνάμε πως η Σαρακατσάνη είναι μια πανάρχια ελληνική φυλή,
οι ρίζες της οποίας χάνονται στα βάθη των αιώνων, ενώ στη διάρκεια της Επανάστασης του 21, σημαντικοί ήρωες που έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία της πατρίδος ήταν σαρακατσάνικης καταγωγής. Έχουμε ξεκινήσει μια συλλογή στοιχείων που αφορούν το χορό, τη μουσική, το τραγούδι και την παραδοσιακή φορεσιά με τους σαρακατσάνους, με τα μέλη, με στόχο την καταγραφή αυτών των στοιχείων, την ανάλυση. Μια ομάδα που θα ερευνήσει όσον αφορά τους χορούς, την φορεσιά, έτσι και την ντοπολαλιά των Σαρακατσάνων. Μπορούμε να παρουσιάσουμε τους αγωνιστές που ήταν πριν 200 χρόνια, παρόλα αυτά να δείξουμε και τις φορεσιές και οτιδήποτε άλλο έχει ένας σύλλογος, ακόμα και για τις σύσφυκτες σχέσεις είναι κάτι πολύ καλό, γιατί δεν έχει ξαναγίνει. Όπως μας ενημέρωσε ο καθηγητής γλωσσολογίας ελληνικής γλώσσας και διδακτικής της στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Κώστας Ντίνας, του έχει ανατεθεί η δημιουργία δύο επιστημονικών ομάδων, οι οποίες ασχολούνται τόσο με την καταγραφή της σαρακατσάνικης λαλιάς, όσο και με την αναζήτηση και καταγραφή των επωνύμων των Σαρακατσάνων, αλλά και τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής τους. Καθώς ο πληθυσμός αυτός οι Σαρακατσάνοι ήταν απομονωμένοι στα βουνά, έχουν διατηρήσει πολλά στοιχεία από αρχαιοελληνικές λέξεις και ορολογία σχετική με τα πράγματα με τα οποία ασχολούνταν, κυρίως δηλαδή με την κτηνοτροφία. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το εντοπίσουμε και να το αναδείξουμε. Φυσικά, κανείς δεν πρέπει να λησμονεί την μεγάλη παράδοση που έχουν οι Σαρακατσάνοι στη μουσική, το χορό και το τραγούδι, στοιχεία που είναι απαραίτητα να διατηρηθούν και να διαφυλαχθούν από όλους μας ως κόροι οφθαλμού. Για να βοηθήσουμε τους χοροδιδασκάλους, για να συνεχίσουμε πιστά και τη μουσική παράδοση, αλλά και τη χορευτική μας παράδοση. Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της πανδημίας του κορονοϊού τα πολιτιστικά σωματεία βρίσκονται σε αναστολή και οι υπεύθυνοι των συλλόγων Σαρακατσάνων τονίζουν πως το Υπουργείο Πολιτισμού δεν δείχνει να ασχολείται με τον λαϊκό πολιτισμό, εκφράζοντας παράλληλα την αγωνία τους για το μέλλον όλων των παραδοσιακών συλλόγων. Εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Ακολουθεί η πρόγνωση για τον ευρανό καιρό. Καλό σας βράδυ.